Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και τους τρόπους αντίδρασης αλλά και την εξεύρεση λύσεων σε φλέγοντα ζητήματα συζήτησαν πολίτες που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο ΕΚΑΒΗ. Πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους και επαγγέλματα συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν και να διερευνήσουν τρόπους συντονισμένης αντίδρασης και στάσης για την κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας. Στη συνάντηση ορίστηκε τριμελής επιτροπή, η οποία συντόνισε την κουβέντα και το λόγο πήραν πολλοί πολίτες που αναφέρθηκαν σε προσωπικές τους εμπειρίες και πρότειναν τρόπους δράσης και αντίδρασης. Θα έπρεπε να συγκεντρωνόμαστε. Θα έπρεπε για ψήλου πίδημα, θα πάω στην άλλη άκρη, στην άλλη υπερβολή, να είμαστε πάντα έτοιμοι να συγκεντρωνόμαστε και να συζητάμε θέματα που εκ των πραγμάτων πάμπολα, αμέτρητα πλέον, μας αφορούν. Αυτός είναι ρόλος. Είμαστε εκτός ρόλου. Ίσως έχουμε παντελή άγνοια του ρόλου του πολίτη, κατά επέκταση του δημότη, τέλος πάντων αυτούς τους ρόλους που θεωρούμε ότι τρέχοντας μια φορά όποτε προκύψουν εκλογές, τον υπηρετούμε και εκεί τελειώσαμε. Δεν υπάρχει οικοδεσπότης απόψε, δεν είναι ο μιλών οικοδεσπότης, δεν έχω απευθύνει προσωπικά το προσκλητήριο, παρά ανέλαβα, επειδή ξαφνικά κάποιες ψυχές είπαμε θα το κάνουμε και δεν το κάναμε γιατί μας ήρθε, είναι γιατί περπατώντας στους δρόμους της πόλης, κάθε μέρα οι περισσότεροι από εσάς, σας βλέπω, οι περισσότεροι από εσάς, μια φορά με σταματήσατε και μου είπατε, ρε Ευγένιε, όλα εντάξει, καλά τα λέμε, καλά φωνάζουμε, καλά. Τι θα γίνει τελικά, θα κάνουμε κάτι που μας αξίζει, θα πάρουμε θέση. Ειλικρινά πιστέψτε με, όλοι κάπου ψηφίζουμε, όλοι κάπου είμαστε κομματικοποιημένοι ή πολιτικοποιημένοι, όλοι έχουμε απογοητευτεί ή δεν έχουμε απογοητευτεί από τα κόμματα, αλλά όταν μου είπε ότι θα είναι μια σύναξη η οποία θα είναι ελεύθερη, θα είναι με συμπολίτες εδώ που είναι ομόψυχοι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Διαπιστώνουμε ότι άλλα τάζονται προεκλογικός και άλλα τάζονται μετεκλογικός. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια ανασυγκρότηση στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, το οποίο διαιωνίζεται κατά τρόπο προβληματικό, αντιδημοκρατικό και αντιφιλελεύθερο. Εάν δεν το διαπιστώσουμε αυτό, τότε ούτε οι συνδυασμοί οι δημοτικοί, ούτε τα πολιτικά κόμματα θα έχουν κανένα έρισμα στην κοινωνία και πραγματικά θα ανακυκλώνουμε τα προβλήματα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Που λέμε τι να κάνουμε. Εγώ προσωπικά λέω και το φωνάζω και το λέω όπως είπαμε. Καθόμαστε, αλλά όταν καθόμαστε δεν γίνεται τίποτα. Να μην πάμε μία εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Να μην πάμε μία εβδομάδα να βάλουμε βενζίνη και μία εβδομάδα να μην περάσουμε διόδια. Αν το καταφέρουμε όλο αυτό μαζί, εσείς πιστεύετε ότι δεν θα κουνηθεί λίγο το κράτος? Έχω ένα κόκκινο δάνειο, το οποίο με τις τελευταίες ρυθμίσεις που γίνανε, φανφάρες ρυθμίσεις πριν τα Χριστούγεννα, δώσανε ένα μήνα προθεσμία οι τράπεζες να πάνε κάποιοι άνθρωποι να κάνουν εκεί, λέει, κάτι υπεύθυνες δηλώσεις, κάτι τέτοια. Πήγα τρεις φορές. Η τελευταία ήταν προχθές. Ξέρετε τι μου είπαν στην Τράπεζα Πειραιώς? Δεν έχουν τίποτα στα χέρια τους. Δεν ξέρουν τίποτα. Δεν γνωρίζουν τίποτα. Πείτε μου τώρα, να πάω σε βουλευτές που σήκωσαν τα κουλά τους και το ψήφισαν χωρίς να ξέρουν πάλι τι ψηφίζουνε? Σε ποιον να πάω εγώ? Σε ποιον να παραπονεθώ 31 του μηνός που θα λήξουν τα πάντα και μετά θα έρθουν να μου πάρουν το σπίτι? Τι να κάνω εγώ? Να πάρω το όπλο? Να βγω να γίνω Καραϊσκάκης? Τι να κάνω? Σας μεταφέρω την απόφαση της εθελοντικής ομάδας, η οποία πρόσφατα συζήτησε το πώς θα συμπεριφερθεί στις επόμενες εκλογές. Τι θα κάνουμε? Θα μας καλέσουν να πάμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Θα μας καλέσουν να παρευρεθούμε σε διάφορες συγκεντρώσεις. Αποφασίσαμε να μην πάμε πουθενά. Απεναντίας θα καλέσουμε όλους τους υποψήφιους δημάρχους μια μέρα στον καπνικό σταθμό για να τους θέσουμε σειρά ερωτημάτων. Δεν φταίει λοιπόν η εξουσία, δεν φταίει ο κλέφτης, φταίμε εμείς που ανοίξαμε διάπλατα τις πόρτες. Ας δούμε πρώτα τους εαυτούς μας. Είπε ο κύριος Τσολακίδης ότι ένα κομμάτι είναι η εθελοντική ομάδα στην Κατερίνη. Το υπόλοιπο κομμάτι τι κάνει? Δεν ξέρει τη δύναμή του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για μένα στην Ελλάδα. Ο πολίτης δεν ξέρει τη δύναμη την οποία έχει. Και τους αφήσαμε ανεξέλεγκτους.
Στην Ευρώπη υπάρχουν κινήματα κοινωνικής κριτικής, αμφισβήτησης και επικοδομητικής δράσης που έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό εξέλιξης που ελέγχουν ακόμα και αυτούς τους βουλευτές που πάνε να ψηφίσουν νομοσχέδια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι σαν οντότητα αυτά που γίνονται και να τα αντιμετωπίσουμε όχι περιμένοντας, όπως είπε ο κύριος, τον αρχηγό. Όχι, εγώ είμαι κατά των αρχηγών. Όλοι θα γίνουμε αρχηγοί και όλοι θα τρέξουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις και σε αυτές τις ενέργειες που γίνονται από κάθε άξιο συμπολίτη μας για να συμμετέχουμε σε αυτά στα δρόμενα τα σημερινά, πιέζοντας έμεσα και άμεσα αυτούς που ασκούν εξουσία ότι είμαστε εδώ και απαιτούμε κάποια πράγματα γραπτός πλέον για να μην μπορούν μετά να βγαίνουν και να λένε στην τηλεόραση άλλα αντάλλον, άλλα μας τάξαν, άλλα μας κάναν. Γραπτός. Είμαστε αυτοί. Τι έχεις να μας προσφέρεις, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά? Αν μπορούμε, αν φτάσουμε στο σημείο να οργανωθούμε, να υπάρξει κάποια στιγμή ένα δεύτερο σχολείο δημοτικό εδώ πέρα στην πόλη μας, το οποίο θα παίρνει τους νέους, θα τους δίνει κίνητρα να έρθουν να μάθουν τη γλώσσα, να μάθουν την ιστορία, να μορφωθούν πολιτικά, να γίνουν σωστοί πολίτες και όχι αυτοί τα τσιράκια που τρέχουν πίσω από τα κόμματα, γιατί από τα 15 και τα 16 χρονών τους πιάνουν πλέον πολλά κόμματα. Λοιπόν, και να γίνουμε πολίτες, γιατί μέσα από το σχολείο δεν μπορούμε να γίνουμε πολίτες. Αύριο θα μιλήσω επί προσωπικού, αύριο εγώ γράφω αρχεία και έκθεση στο σχολείο και το μεσημέρι φροντιστήριο, όπως πολλοί άλλοι. Είμαι εδώ πέρα γιατί ενδιαφέρομαι. Όλοι οι μαθητές μου, η πλειοψηφία, δεν θα πω όλοι, βρίσκονται στο μέρος τους να διαβάσουν, γιατί το σύστημα αυτό τους έχει μάθει ότι θα διαβάσεις, θα παπαγαλίσεις, θα γίνεις κάποιος και θα βγάλεις φράγκα. Αυτό που βλέπω είναι ότι πλέον ο νέος πρέπει να αναστήσει μόνος του τις πηγές για να πάρει κάποιες γνώσεις. Εγώ ας πούμε ασχολούμαι με τα καλλιτεχνικά. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αγωνιστεί γι' αυτό. Δηλαδή η εικόνα πρέπει να πάρει σε αυτό το χαρτί και εκείνο, ναι, οκ, okay, να το πάρω, να αγωνιστώ, να κουραστώ. Αλλά πλέον όχι όσοι έχουν, δεν έχουν άνεργοι. Φεύγοντας λοιπόν από το σχολείο, πήγα στο πανεπιστήμιο με αυτά τα όνειρα και με τις ιδέες που μου πέρασε ο πατέρας μου για αξιοκρατία, ισονομία, ισοπολιτεία. Και είχα την ελπίδα ότι στο πανεπιστήμιο, όπως είπαν και τα παιδιά εδώ, τη νέα γενιά θα είναι η αλλαγή. Η δική μου γενιά πάντως δεν είναι η αλλαγή. Πήγα στο πανεπιστήμιο και είδα συμφοιτητές και συνάδελφους σκυλιά μεγάλων παρατάξεων. Επιτρέψτε με να μιλάω με βαριές λέξεις. Ας μου επιτρέψει το κοινό να πω κοπρόσκυλα της ΠΑΣΠ και της ΔΑΠ. Προσκυνημένους που το 1821 κάποιος έλεγε φωτιά και τσεκούριστος προσκυνημένους. Προσκυνημένους των μεγάλων κομμάτων να καλούν και εμένα, δίνοντάς μου τα ελάχιστα ψίχουλα ότι σε βοηθήσαμε στην εγγραφή σου, σου δίνουμε σημειώσεις, να μπω σε αυτό το σκηνικό. Δεν μπήκα. Και στα 22 μου χρόνια με ντροπή μπροστά σε όλους σας λέω ότι έγινα επαναστάτης χωρίς αιτία. Δεν έχω από πού να πιαστώ.